Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και Βασιλόπουλε. Τι κάνετε? Καλά, μετά από μια νίκη πάντα καλά είμαστε. Συγχαρητήρια. Δεν πέσει ρολάρε με τον Άρη, πάντα νίκη να είναι, είμαστε καλά. Κοιτάξτε, οκ, okay, σαφώς είτε με τον Άρη είτε με το Ρέθυμνο, το ίδιο είναι σε ό,τι αφορά τους βαθμούς. Απλά τώρα είναι μια νίκη σε ένα από τα παιχνίδια που έχουν γράψει ξεχωριστή ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ και παράλληλα αποτέλεσε και την όθηση που περιμένατε για να βρεθείτε πιο κοντά στην τετράδα, σωστά? Ναι, ήταν μια νίκη πιο πολύ ψυχολογία, θα έλεγα, και για τον προπονητή και για τα παιδιά. Ήταν αρκετά πιεσμένοι, αλλά επειδή θεωρώ ότι έχουν πολύ ποιότητα και έχουμε καλή ομάδα, θέλω να το δείξουν αυτό και στο γήπεδο και τους βγήκε χθες. Έδειξε αντανακλαστικά η ομάδα σε ένα περιβάλλον αρκετά δύσκολο σε σχέση με το κλίμα που επικρατούσε στο γήπεδο, έτσι. Και με μια ομάδα που είχε στόχο να κερδίσει για να κερδίσει και την παραμονή της στην κατηγορία. Δεν ήταν ένα διάφορο παιχνίδι, κάθε άλλο. Βεβαίως, έτσι ακριβώς είναι. Ο Άρης είναι μια ομάδα που είναι, ξέρετε πολύ καλά, τόσα χρόνια μπασκετική ομάδα. Έχει το δικό του κόσμο. Παίζει τώρα για το γόητρο όταν παίζει με την ομάδα τη δικιά μας. Αλλά φυσικά έχει και την πίεση που είναι πάντα στο μυαλό ότι μπορεί να κινδυνεύσει, αν και δεν το νομίζω ότι ο Άρης υπάρχει περίπτωση να υποβάσει, αλλά όσο να είναι, οι παίχτες μπήκαν πιεσμένοι και τις άλλες ομάδες, ήταν δεμένοι, όλη την εβδομάδα κάνανε προπονήσεις για να τα απεξέλθουν, αλλά δυστυχώς δεν το καταφέρανε απέναντι στη δικιά μας την ομάδα. Φυσικά πιστεύω ότι οι άνθρωποι του Άρη αυτά θα τα δουν και θα προσπάθησουν για το καλύτερο. Το μας ενδιαφέρει είναι ότι η ομάδα μας είναι σε καλή κατάσταση, είναι σε καλή ψυχολογία, τα παιδιά ήταν πολύ χαρούμενα. Καταφέραμε και κάναμε και ένα δώρο στον κόσμο μας που ταλαιπωρείται από τις τελευταίες μέρες με όλα αυτά που συμβαίνουν στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και εναντίον του ιδιοκτήτη. Οπότε ήταν ένα παραπάνω ένασμα για να χαρούμε όλοι μαζί. Υπήρξαν διάφορα. Καταρχήν, νομίζω ότι δικαίως ένα μη σούπερστάρ όπως ο Ζάρας είναι το πρόσωπο της επικαιρότητας. Ο Θοδωρής είναι ένας πολύ καλός παιδί και ένας αδαμάντινος χαρακτήρας. Δεν το έβγαινε τώρα που δεν το έβγαινε ότι κάποια παιδιά ήταν πολύ καλός, κάποια παιδιά είναι θέμα, πιστεύω, ότι θα μπει σε μια φόρμα. Μπορεί το παιδί να αποκτήσει διάρκεια. Αυτό το πιστεύει και ο προπονητής και φυσικά φαινόταν και χθες την ώρα του παιχνιδιού που όταν τον έβαλε να παίξει και πήγε να τον κάνει κάποια στιγμή αλλαγή, ζήτησε τον προπονητή να μείνει, γιατί το έβλεπε, ότι το πίστευε, το ήθελε και ότι θα τα καταφέρνει, όπως και έγινε και μπόρεσε και μας πήρε το παιχνίδι τα δύο τελευταία του σούτα μεγάλα σου που έκανε. Μάλιστα, όντως. Δημιουργήθηκε αναστάτωση και κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά το τέλος του αγώνα. Τι ακριβώς συνέβη σε ό,τι αφορά τώρα το εξωαγωνιστικό? Μιλάτε για το τέλος του, όταν τελείωσε ο αγώνας? Ναι, όταν τελείωσε κυρίως το παιχνίδι. Κοιτάξτε να δείτε, σε ένα γήπεδο, σε ένα ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ και ήταν 30-40, να μην τους ονομάσω μπούφους, τέλος πάντων, αλλά από αυτούς που χαλάνε πάντα έτσι, το υπόλοιπο σύνολο, που δημιουργήσανε κάτι καταστάσεις στους διοικούντες της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που ήταν σε ένα χώρο ιδιαίτερα... Όπως σε κάθε παιχνίδι, ναι. Όπως σε κάθε παιχνίδι, μια αστυνομία, ναι. Και είχαμε κάποια αντικείμενα που πράξανε. Κάπως έτσι έγινε το όλο θέμα, αλλά δεν είναι κρίμα για την δική του Άρη, γιατί προσπαθούν τα παιδιά μια μεγάλη στενοπού που έχουν. Οπότε δεν θέλω να κάθεσω περιστατικό. Τελειώσαν όλα γρήγορα, είχε επέμβαση της αστυνομίας και εμείς από τη διοίκηση που ήμασταν κάτω στο γήπεδο προσπαθήσαμε να το τελειώσουμε το θέμα και όλα πήγανε καλά. Δεν είχαμε άλλα ιδιαίτερα προβλήματα, κύριε Βασιλόπουλε. Δεν υπήρξαν προβλήματα ιδιαίτερα. Όχι, ο Άρης έχει την έδρα του, ξέρετε τι φανατισμός υπάρχει όταν παίζει. Καλά, εντάξει, okay. Αλλά αυτά εμάς δεν μας φοβίζουν, γιατί ακούσαμε πάρα πολλά τις προηγούμενες μέρες και ξέρετε, ειδικά σε αυτό το παιχνίδι, κανένας από την διοίκηση από το Σπίτι βγήκε να πει διάφορα σχόλια ή να μιλήσει. Και αυτό ήταν και αυτό που μας κράτησε ζωντανό στο παιχνίδι. Ακούσαμε ότι θα παίξει ο Άρης για προπόνηση μαζί μας. Ακούσαμε ότι εμείς στέμε για την τιμωρία του Άρη. Ακούσαμε για να πάρει πράγματα που κατά πάσα πιθανότητα
μπερδεύουν λίγο και τον κόσμο του Άρη. Αυτά πρέπει λίγο να τα δουν εκεί στην ομάδα του Άρη και να μην δίνουν μεγάλη βάση σε αυτά που τους λένε μερικοί δημοσιογράφοι που προσπαθούν να καλύψουν τον κύριο Λάσκαρη. Λέτε ότι τεχνία τους δημιουργεί μένες, ας πούμε, ακριβώς. Εντάξει. Okay, okay. Τώρα εντάξει, έχουμε ακούσει πολλά. Μητροπολιτικό πάρκο ενός δίστα έφτιαχνε ο κύριος Λάσκαρης στην Θεσσαλονίκη. Εμείς το καλό είναι ότι πήγαμε όλοι συγκεντρωμένοι, όλοι δεμένοι, για να μπούμε να παίξουμε το παιχνίδι. Τα πάντα θα αρέσει όσα θα αρέσει όταν από πρώτο εντάξει, είχαμε να δείξουμε τον κύριο Σαββίδη που εκεί ήταν λίγο δύσκολο. Εντάξει, τώρα αυτό ξέρετε είναι λίγο. Όχι λίγο, είναι εντελώς ανώριμο και εντελώς ανήθικο. Αλλά στις εποχές που ζούμε, αν ψάχνουμε τώρα για οριμότητα και ηθική, μάλλον θα χαρακτηριστούμε και όχι αφελείς και ρομαντικοί, αλλά γραφικοί. Τώρα είναι πιο εφικτός ο στόχος της τετράδας. Πιο κοντά. Εφικτός πάντα ήταν, πιο κοντά. Δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια. Νομίζω ότι είναι νωρίς να πούμε αν είναι κοντά ο στόχος της τετράδας. Θα περιμένουμε. Έχουμε το Σάββατο ένα δύσκολο παιχνίδι τον Κολοσσό. Η ομάδα δείχνει ότι έχει μπει σε μια διαδικασία ανεβάσματος, έτσι πώς να το πω. Βελτίωσης και ναι. Της βελτίωσης, ναι, βελτίωσης. Έτσι, νομίζω ότι θα δούμε το Σάββατο που είμαστε, που βρισκόμαστε. Εγώ θεωρώ αυτή τη χρονιά πιο πολύ θα την έλεγα δοκιμαστική, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήρθε ένας καινούριος προπονητής, έχει αλλάξει πάρα πολλά, θέλει χρόνο. Πιστεύω ότι ο στόχος μας που θέλουμε να είμαστε στην τετράδα θα είναι εφικτός. Αλλά δεν παίξαμε όλη τη χρονιά, δεν είχαμε διάρκεια όλη τη χρονιά. Έτσι, να ελπίσω ότι έχεις καλή απόδοση. Ίσως είναι, πιστεύω, αυτό που θέλει ο προπονητής για να περάσει τα δικά του, τη δικά του φιλοσοφία, τα δικά του συστήματα. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Το Σάββατο είναι κοντά. Είναι ένα παιχνίδι που η ομάδα πιστεύω θα πάει και θα το χτυπήσει και πιστεύω θα βγούμε και νικητές. Και να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Μάλιστα. Με την ευκαιρία τώρα και λόγω του γεγονότος ότι το ότι είστε σήμερα στην ΚΑΕΠΑΟΚ δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από το ότι είστε ένα μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ επί σειρά ετών οικογενειακός. Πώς κρίνετε, πώς βλέπετε, πώς εισπράτετε όλο αυτό που εννοείται όλο αυτό το όλο. Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς πρώτα ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έχει να κάνει με πάρα πολύ με τα επιχειρηματικά σχέδια της Αθήνας και γενικά με τους όλους τους επιχειρηματίες που προσπαθούν να έχουν την πίτα όλοι εκεί. Μόλις λοιπόν βρέθηκε ένας άνθρωπος να βοηθήσει και μια ομάδα της Θεσσαλονίκης, την πόλη της Θεσσαλονίκης με δουλειές και προς διαφόρους άλλους ανθρώπους, βρήκανε τρόπο να χτυπήσουν. Θεωρώ ότι δεν θα μπορέσουν. Θεωρώ ότι ο κύριος Σαββίδης είναι ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει ποτέ τις καταστάσεις, όμως ξέρετε και πολύ καλά είναι και πόντιος, οπότε όλα θα γυρίσουν που πέρα και εναντίον τους. Απλώς ο κόσμος να είναι ήρεμος, να μην μπερδεύεται, ακόμα και να τιμωρηθούμε όπως λένε διάφοροι, ειδικά εδώ δημοσιογράφοι δικοί σας, ενώ του επαγγελματός σας έχουν ρίξει καμιά 15 χρόνια στον κύριο Σαββίδη, καμιά 20 αγωνικές στον ΠΑΟΚ και καμιά 1000 βαθμούς. Ξέρετε ότι κινδυνεύει και η ΚΑΕΠΑΟΚ με αφαίρεση βαθμών, ναι. Ναι, και το κακό φανταστείτε τι να λέμε τώρα για τους αδερφούς. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι πολύ δυνατό αυτή η οικογένειά του να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα γεγονότα. Εμείς αυτό ευχόμαστε και από εκεί και πέρα είμαστε συσφυρωμένοι γύρω από αυτόνα, πίσω από αυτόνα και προχωρούμε μαζί του σε ό,τι και να γίνει. Συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι η συσπήρωση και νομίζω ότι ο βαθμός συσπήρωσης είναι μοναδικός. Δεν ξέρω αν έχει ιστορικό προηγούμενο και ρωτώ. Θεωρώ ότι είναι ο μοναδικός παράγοντας από την ιστορία του ΠΑΟΚ που έχει περάσει να τα έχει όλα. Τρέλα για τον ΠΑΟΚ,
ειλικρίνεια απέναντι στους ανθρώπους και οικονομικά τόσο δυνατός. Υπήρχαν και άλλοι παράγοντες που έχουν βοηθήσει στον Πόκη, φυσικά τους ξέρετε για τους Δίκη της Δύση, αλλά αυτός τα έχει όλα. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή που μπορεί να, η ομάδα να ξεφύγει, και το έχω πει και πολλές φορές, και φέτος μην μπορέσουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, θα το κάνουμε τον χρόνο, κύριε Βασιλόπουλο, είναι σίγουρο αυτό, φαίνεται από πολλές καταστάσεις. Η ομάδα είναι διαφορετικά, λειτουργεί διαφορετικά επαγγελματικά, λειτουργούν τα πάντα καλά. Ίσως να λείπουν μερικά πράγματα ακόμα, να μην λέμε ότι είμαστε τέλειοι, αλλά βλέπετε ότι μπαίνει ο κόσμος μέσα, χαίρεται ποδόσφαιρο, φεύγει χαρούμενος, βλέπεις χαμογελαστά πρόσωπα. Τώρα μας έχουν αναστατώσει όλη την Θεσσαλονίκη, όλη τη Βόρεια Ελλάδα για κάποια πράγματα που ένας δεν ήθελε να ξεκινήσει το παιχνίδι και άλλος δεν ήθελε να τελειώσει. Είναι απίστευτες οι καταστάσεις. Έχουν δημιουργήσει πρόβλημα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Που ο κόσμος εδώ, όπως ξέρετε πολύ καλά, πιο πολλοί είναι και χωρίς δουλειά σαν επάγγελμα, το μόνο που είχαν τον ΠΑΟ, χαμογελούσαν, φεύγανε, πηγαίνουν τουλάχιστον στα σπίτια τους ήρεμοι. Τώρα τους έχουν κάνει να βγουν και από τα ρούχα τους. Τέλος πάντων, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να είναι, πάντως αυτό που θέλω να πω, να είναι ήρεμοι, να είναι ήρεμος ο κόσμος. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Ο κόσμος του ΠΑΟ πάντα ήταν επαναστάτης και δεν φοβόταν τίποτα. Έτσι αλλιώς από τιμωρίες και από τέτοια τα έχουμε φάει στην μάπα πολλές φορές, οπότε δεν μας προβληματίζει και πολύ. Υπομονή θέλει. Η ομάδα θα γίνει και καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Και να είναι καλά, να είναι φυσικά καλά, μόνο η Βασαβίδης. Όλα καλά, όλα τα άλλα καλά. Συμφωνώ. Απλά θέλει διαχείριση η κατάσταση. Και ψυχραιμία. Πάντα όμως με ετοιμότητα για να υπερασπιστεί ο κόσμος και την ομάδα και το μεγαλομέτωχο. Καλά, αυτά τα ξέρετε πολύ καλά, ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ εκεί πέρα το περιμένεις, κάνουν πράγματα που δεν τα περιμένεις. Ότι υπάρχει ετοιμότητα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους συνδέσμους. Εδώ έχω ακούσει από 50-60 της δικιάς μου εποχής συνδεσμίτες που έχουν ξαναγυρίσει στις επάλξεις. Τι να συζητάμε τώρα. Ναι. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Ναι, είναι τρομερό αυτό, γιατί όταν οι 50 πλάς, οι 50-άριδες σε πάση περιπτώσει, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν προχωρήσει και έχουν οριμάσει σε σχέση με τους νεότερους, αγανακτούν με όσα αντιμετωπίζουν καθημερινά στην πραγματικότητα την ελληνική, σημαίνει ότι κάποια πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε, είναι σωστή τοποθέτηση. Τα βλέπουν όλοι, δεν χρειάζεται δηλαδή. Να σας πω κάτι, βλέπαμε τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια που έπαιρνε κάποια πρωταθλήματα, τίτλους χάρτινα. Τώρα πάει και η ΑΕΚ να μας γίνει το ίδιο, θα μπει στο ίδιο σύστημα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, δυστυχώς. Περίμενε στη γωνία για να αντιγράψει όλα όσα κατηγορούσε επί 20 χρόνια. Είναι τρομερό. Ακριβώς. Είναι τρομερό. Αυτοί δεν κατηγορούσαν τους Ολυμπιακούς τότε, θυμάστε τα ναι. Από αυτούς εκλάπει το πρωτάθλημα, το περίφημο πρωτάθλημα Βάλνερ, από την ΑΕΚ. Και τώρα με τον ίδιο τρόπο θέλει να κλέψει ένα πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Είναι... Εγώ σας είπα και κάτι, κύριε Βασιλόπουλε, και ο ΠΑΟΚ έτσι να γίνει και να το χάσει, ας το χάσει. Εδώ είμαστε, το πάρει του χρόνου. Δεν αλλάζει, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, κύριε Βασιλόπουλο. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει, έχει γίνει μεγάλο σωματείο, ήταν σαν δύναμη μεγάλο, αλλά τώρα έχει ξεφύγει, έχει οργανωθεί. Δεν φοβάμαι σε τίποτα. Το μόνο που σας είπα και που εύχομαι, αν είναι καλά ο κύριος Σαββίδης, τίποτα άλλο. Και το γήπεδο θα γίνει. Χαίρομαι για τα παιδιά μου, γι' αυτό χαίρομαι, γιατί θα δουν τα επόμενα χρόνια πολλές χαρές. Αυτό είναι. Αυτό με ενδιαφέρει. Που φυσικά παλέψαμε όλοι για να τέτοιο πάω, έτσι, οι παλιοί, όλοι εσείς, οι δημοσιογράφοι, μεγάλοι παράγοντες που δεν είναι πια στη ζωή, δημοσιογράφοι δικοί σας που ακόμα λειτουργούν, αλλά είναι σε μεγάλη ηλικία, για να φτιάχτηκε αυτός ο ΠΑΟΚ και συνδεσμίτες φυσικά, που και αυτοί είναι και αυτοί μεγάλη ηλικία, που και αυτοί τρέξαν για ένα μεγάλο ΠΑΟΚ. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος που τον έστειλε ο Θεός, που όλοι θέλαμε κάποια στιγμή να έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος και μας τον έφερε, λέτε, και μας τα άκουσε ο Θεός. Λοιπόν, ήρθε αυτός ο άνθρωπος και αυτός ο άνθρωπος, να ξέρετε, δεν θα φύγει από εδώ. Τον πεισμόν πιο πολύ όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Είμαι πολύ σίγουρος. Μάλιστα. Ωραία. Ήταν ο Χρήστος Καραμπίρης. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια και πάλι για την χθεσινή νίκη της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ επί του Άρη στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης.